Στις 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, οι κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΗ στο Ηράκλειο ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εμβολιασμού των φιλοξενουμένων και του προσωπικού όλων των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων της Περιφερειακής Ενότητας. Μεγάλο εγχείρημα. Πρώτη φορά το κάνουμε σε τέτοιο γρήγορο ρυθμό και αυτό είναι ένα έργο το οποίο χρεώνεται αποκλειστικά στην νοσηλεύθερηση στο βοηθητικό προσωπικό. Μέσα σε 5 ημέρες εμβολιάστηκαν περίπου 800 άτομα και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα όλων των περιφερειακών ενωτήτων της χώρας. Ναι, ρεκόρ. Κάνουμε ρεκόρ ωραρίου, ρεκόρ εμβολιασμών. Το εγχείρημα έχει γίνει πολύ γρήγορα από την Τρίτη το πρωί. Η κυρία Θεοδωρακάκου μαζί με την κυρία Κατσαράκη εμβολιάζουν από το πρωί στις 8. Ξεκινάμε και τελειώνουμε στο γραφείο στις 8 το βράδυ. Συν 2 ώρες να κάνουμε την υποστήριξη του διοικητικού, φτάνει 10 η ώρα το βράδυ. Οι κινητές ομάδες υγείας του Ηρακλείου εισέπραξαν τα εύσημα από τη διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης αλλά και το Υπουργείο Υγείας, καθώς διακρίθηκαν για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα του έργου που έχουν αναλάβει και στη ενέργεια των rapid test. Για το υπερηφανεύομαι και εγώ. Η ομάδα COMI Ηρακλείου έχει πάρει τα συγχαρητήρια από τα κεντρικά. Είναι η μοναδική ομάδα που όταν της παραγγέλθηκε εκτέλεσε το έργο πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προλαβαίνουν να δέχονται τα αποτελέσματα στην Αθήνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κερδίσαμε την εκτίμησή της και στα τεστ, τώρα πιστεύω και στα εμβόλια. Δεν έχει παρουσιαστεί τίποτα απολύτως σε κανένα από τις μονάδες που έχουμε πάει. Όλοι έχουν αντιδράσει πάρα πολύ καλά στο εμβόλιο, δεν έχει καμία παρενέργεια. Οι άνθρωποι τηρούμε απόλυτα το πρωτόκολλο, μπαίνει ένας-ένας, περιμένουμε το 15 λεπτό, παρατηρούμε, είναι πάντα παρουσία του γιατρού. Ο φακός της Κρήτη TV κατέγραψε καρέ-καρέ τη διαδικασία της προετοιμασίας που ακολουθούν οι κινητές ομάδες, η οποία είναι χρονοβόρα και απαιτεί ειδικούς χειρισμούς για την απόψυξη των εμβολίων και τη διαδικασία ανάμειξής τους. Προετοιμασία που διαρκεί περίπου 45 λεπτά. Από την Αθήνα νοσηλεύθερους για να μας βοηθήσουν και αυτή τη στιγμή τις έχουμε στο Λασίθι. Και όχι εδώ. Λοιπόν. Είμαστε πάντα εδώ, πρώτη γραμμή, θα πρέπει να το σημειώσουμε και να τονίσουμε αυτό. Και ευχαριστούμε όσους μας στηρίζουν, τον επόπτη μας, τον κύριο Ματζάκη και την κυρία Μπορμπουδάκη. Ήδη άνοιξε η πλατφόρμα του ΕΟΔΗ και για τις αιτήσεις εμβολιασμού ατόμων που ανήκουν στην ηλικιακή κλίμακα 80-84. Με δεκάδες πολίτες να προσέρχονται στα φαρμακεία ζητώντας βοήθεια για την εγγραφή τους. Τους λέμε τα υπέρ, τα κατά και από εκεί πέρα αυτοί είναι οι οποίοι θα αποφασίσουν εάν και πότε θα το κάνουν. Έχετε κόσμο που αγωνιά ενώ δεν είναι η σειρά του να εμβολιαστεί. Ναι. Υπάρχει πάρα πολύ τέτοιο κόσμο. Από τι 8.30 ώρα το πρωί μέχρι τι 10-11 η ώρα μπορεί να περάσουν 10-15 άτομα να ρωτήσουν πότε, αν μπορούν να ανοίξει η σειρά του να το κάνουν ή όχι. Μέσα στην εβδομάδα ξεκινά και το εμβολιαστικό πρόγραμμα για του φαρμακοποιού και το προσωπικό των φαρμακείων. Οι υγειονομικοί θα το κάνουμε. Και το θετικό είναι ότι επιτέλου η κυβέρνηση μα άκουσε να το κάνουν και οι εργαζόμενοι στα φαρμακεία μα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι για να το κάνουν μόνο εμεί δεν λέει τίποτα, πρέπει να το κάνουν και εμεί και αυτοί, όπω και οι εργαζόμενοι στα ιατρία και όλα.